Λοιπόν, οι δασικές υπηρεσίες και το πυροσβεστικό σώμα είναι οι δύο κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Έως τώρα αυτοί οι δύο κρίκοι δεν ενώνονταν. Εμείς αποφασίσαμε, υπό τις οδηγίες βεβαίως του Πρωθυπουργού και με τη σκληρή δουλειά και τη συνεργασία, την άψογη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον κύριο Στυλιανίδη και τα στελέχη του Υπουργείου του, αποφασίσαμε ότι αυτοί οι δύο κρίκοι πρέπει ξανά να αλληλοκρατηθούν. Γιατί? Διότι η πρόληψη είναι το κλειδί και η συνέργεια επίσης είναι η αποτελεσματική μας απάντηση στις δασικές πυρκαγιές. Εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πραγματικά τρέχουμε πάρα πολύ εν όψη βεβαίως της κλιματικής κρίσης που είναι παρούσα, είναι αδυσόπιτη, είναι σκληρή στις παρενέργειες στην ανθρώπινη ζωή. Αποφασίσαμε ότι μόνο μέσω της πρόληψης μπορούμε να πετύχουμε αυτά που πρέπει. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει καθαρισμούς των δασικών οικοσυστημάτων. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, δασικά οικοσυστήματα τα οποία είχαν συσσωρευμένη καύσιμη ύλη εδώ και δεκαετίες. Να λοιπόν που για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται αυτό και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και με την, θα έλεγα, την προσωπική συμβολή του κυρίου Στυλιανίδη, του εξαιρετικού συναδέλφου και αγαπητού έτσι, ανθρώπου, το εξής. Αντιπυρικά σχέδια για περίπου 80 εκατομμύρια στρέμματα δασικής γης. Έως τώρα δεν υπήρχαν αυτά. Για πρώτη φορά τα υλοποιούμε. Έχουμε πάρει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα με την απόλυτη, έτσι θα έλεγα, τον απόλυτο συντονισμό με το Πυροσβεστικό Σώμα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, οι δασικές υπηρεσίες και το Πυροσβεστικό Σώμα αποκτούν έναν ενιαίο κώδικα. Ενιαία γλώσσα, ενιαία πρωτόκολλα για το πώς θα αντιμετωπίσουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την δασική πυρκαγιά. Και βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Αγοραστό, τον Περιφερειάρχη, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε.